Είναι προφανές ότι πρόκειται για μια μονομερή, άδικη απόφαση, η οποία αντιστρατεύεται και το κοινό περιδικαίο αίσθημα, αλλά και την νομιμότητα. Είναι σε βάρος των κανόνων της αθλητικής δικαιοσύνης, αλλά και του κράτους δικαίωμας αυτό το οποίο συνέβη σε βάρος του Ολυμπιακού Βόλου. Από εκεί και πέρα πρέπει να προκαθορίσουμε με απόλυτα συγκεκριμένο τρόπο τα βήματά μας για να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι η αναβολή της διαδικασίας στη δευτεροβάθμια πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ, έως ότου αποφανθούν τα ποινικά δικαστήρια, που είναι και τα μοναδικά αρμόδια για να αποφασίσουν για το ζήτημα της εμπλοκής της ομάδας μας. Δεν τεκμέρεται από πουθενά η εμπλοκή της ομάδας μας. Τεκμέρεται η εμπλοκή προσώπων. Υπάρχει πλήρως εξατομικευμένη ευθύνη. Δεν ευθύνεται πουθενά η ομάδα. Ευθύνεται ίσως κάποιος αξιωματούχος της ομάδας. Αυτό πρέπει να το κάνουμε σαφές σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεύτερον, υπάρχει επιλεκτική τιμωρία. Όλες οι ομάδες οι οποίες συνδέονται υποτίθεται στο κατηγορητήριο με τον Ολυμπιακό Βόλο μένουν στο απειρόβλητο. Υπάρχει επιβεβαίωση του νόμου της ζούγκλας στο ποδόσφαιρο. Οι πολύ μεγάλες ΠΑΕ της Αθήνας που εμπλέκονται και αυτές στο κατηγορητήριο μένουν εντελώς εκτός του κατηγορητηρίου, εκτός της απόδοσης πειθαρχικών ευθυνών και την ύφη την πληρώνει ο Ολυμπιακός Βόλος. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι απέναντι σε αυτή την αδικία πρέπει να αντιδράσουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Πάνω απ' όλα, το Περιφερειακό Συμβούλιο, που είναι η μικρή βουλή της Θεσσαλίας, θα πρέπει να αναγνωρίσει την αδικία και να εκφράσει την καταδίκη της. Εδώ δεν μπαίνουμε σε ζητήματα των πικισμών. Αν αδικείται κάποιος, είτε είναι στη Λάρισα, είτε είναι στο Βόλο, είτε είναι στα Τρίκαλα, την Καρδίτσα, είναι το ίδιο πράγμα. Θα αναγνωρίσει όλη η Θεσσαλία ότι ο Βόλος έχει δίκιο εδώ. Και γι' αυτό το λόγο προασπίζουμε τα συμφέροντά του και αντιδρούμε σε αυτή την πράξη. Δεύτερον, θα πρέπει να δοθεί ένα σαφές μήνυμα στην πολιτική ηγεσία, έτσι ώστε το Υπουργείο Πολιτισμού να δώσει στην ΕΠΟ το μήνυμα ότι δεν μπορεί να συνεχίσει η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης σε δεύτερο επίπεδο πειθαρχικό. Και τρίτον, θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Η εξυγίανση και η κάθαρση του ποδοσφαίρου σημαίνει ριζική αλλαγή των δομών. Δεν σημαίνει εύκολη στοχοποίηση. Δεν σημαίνει κατασκευή εξηλαστηρίων θυμάτων. Δεν σημαίνει προσβολή της ομάδας. Δεν σημαίνει προσβολή μιας ολόκληρης περιοχής, η οποία αυτή τη στιγμή βιώνει μοναδικές χαρές στην Ευρώπη με την πορεία αυτή του Ολυμπιακού Βόλου. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να το πετύχουμε.